Η ανησυχία για το σταθερά μειούμενο ποσοστό των πολιτών που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές μεγαλώνει. Και εδώ προκύπτει ένα θεμελιώδες ερώτημα. Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών? Θεωρώ ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τις πραγματικές αρμοδιότητες των ευρωβουλευτών. Το αν δηλαδή μπορούν ή όχι να μας βοηθήσουν εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Η ενθάρρυνση των πολιτών να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου και να ενδυναμώσουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμών αποτελεί πρόκληση για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Στις τελευταίες ευρωεκλογές το 2009, μόλις το 43% του εκλογικού σώματος στην Ευρώπη των 27 ψήφισε. Στις πρώτες, πριν από τρεις δεκαετίες, το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 62%. Τα υψηλότερα ποσοστά αποχής καταγράφονται στη Σλοβακία, που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. Εκεί, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Ευρωβουλή, μόλις το 1/5 των ψηφοφόρων έδωσε το παρόν στις κάλπες. Το 2009, στην Ελλάδα, η αποχή άγγιξε το ποσοστό ρεκόρ του 48%, σημειώνοντας αύξηση 10 μονάδων από το 2004. Μόνο στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα η συμμετοχή παραμένει σταθερά πάνω από το 70%. Στην Πρατισλάβα συναντάμε τους εκπροσώπους τριών γενεών μιας τυπικής σλοβακικής οικογένειας. Η Βιέρα είναι η ιδιοκτήτρια καταστήματος καλλιτικών. Η κόρη της Σίλβια, που έγινε πρόσφατα μητέρα, εργάζεται στον τομέα της πληροφορικής. Στο παρελθόν δεν πήγα ποτέ να ψηφίσω στις ευρωεκλογές. Πρώτα απ' όλα διότι είχα ελάχιστη πληροφόρηση για αυτές. Κατά τη γνώμη μου, οι ευρωβουλευτές είναι πολύ μακριά από τα δικά μου προβλήματα. Εμένα με απασχολεί η καθημερινότητα και η χώρα μου η Σλοβακία. Η Ευρώπη μοιάζει ακόμα πολύ μακρινή για μένα. Παλιότερα ήμουν νέα και είχα διαφορετικά ενδιαφέροντα. Όσο είσαι νέος, σε απασχολούν άλλα πράγματα. Δεν με ενδιέφερε καθόλου η πολιτική στο παρελθόν. Αλλά πλέον οι καταστάσεις έχουν αλλάξει. Όσο μεγαλώνεις, προσεγγίζεις τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Για κάποιους, το πρόβλημα εντοπίζεται στην κόπωση του εκλογικού σώματος από την συχνή προσφυγή στις κάλπες. Από την άλλη πλευρά, τα εγχώρια ζητήματα αξιολογούνται πάντα ως σημαντικότερα. Στην Ελλάδα, η διαφορά στα ποσοστά της αποχής ανάμεσα στις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές είναι σταθερά κοντά στο 10%. Στη Σλοβακία, η διαφορά είναι χαώδης. Φτάνει κοντά στο 40%. Παρότι το ποσοστό αποχής στις τελευταίες ευρωεκλογές μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2004, παραμένει εξαιρετικά υψηλό, ξεπερνάει το 80%. Ακόμα υπάρχει μεγάλη αποχή, αλλά πλησιάζουμε όλο και περισσότερο τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Το γεγονός αυτό βεβαίως δεν μας παρηγορεί. Αντίθετα, αποτελεί πρόκληση για εμάς, διότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών για το Ευρωκοινοβούλιο και τις ευρωεκλογές. Τον τρόπο να δημιουργήσουμε έναν διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στους ευρωβουλευτές από τη μία πλευρά και από την άλλη τους θεσμικούς παράγοντες, την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό. Η αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα μια επίσημη σύσταση προς τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με αυτή, τα πολιτικά κόμματα οφείλουν μεταξύ άλλων να ξεκαθαρίζουν σε ποια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου επιθυμούν να ενταχθούν. Παράλληλα, τα κόμματα οφείλουν να ενημερώνουν πριν από τις εκλογές τους ψηφοφόρους τους ποιον υποψήφιο προτείνουν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου περιλαμβάνεται και η εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν βάσει της πρότασης των αρχηγών κρατών. Η δύναμη των πολιτικών ομάδων της Ευρωβουλής μετράει. Μια εναλλακτική πρόταση είναι να αποκτήσουν οι εκλογές πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Η Κομισιόν επιθυμεί να καταργηθεί το περιθώριο των 4 ημερών που δίνεται στις χώρες για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Τα κράτη-μέλη καλούνται να συμφωνήσουν σε μια κοινή ημερομηνία. Το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο είναι αμφίβολο. Για τους αναλυτές, η πρόταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετή. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να έχουν θεσμικά μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου στις αποφάσεις της Κομισιόν. Παράλληλα, πρέπει να αυξηθεί η επιρροή των πολιτικών κομμάτων. Βασικά, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα. Ότι αν ψηφίσουν το ένα ή το άλλο κόμμα για το Ευρωκοινοβούλιο, μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι πολίτες δεν ψηφίζουν απλά γιατί τους αρέσει ο θεσμός ή επειδή γνωρίζουν αρκετά γι' αυτόν. Ψηφίζουν διότι αισθάνονται ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι στην πολιτική κατεύθυνση.
Τα περισσότερα κόμματα στην Ευρώπη δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα τις προγραμματικές τους θέσεις για τις εκλογές του επόμενου έτους, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν περισσότερη και πιο ξεκάθαρη πληροφόρηση. Ίσως εάν μεγαλύτερου κύριου προσωπικότητες εμπλέκονταν στις ευρωεκλογές, ο κόσμος θα εξοικειωνόταν περισσότερο με τα θέματα και θα ήταν περισσότερο πρόθυμος να πάει να ψηφίσει. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους πολιτικούς που μας εκπροσωπούν εκεί. Αυτοί από την πλευρά τους οφείλουν να μας παρέχουν πληροφόρηση για όσα συμβαίνουν. Η συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος της αυξανόμενης αποχής των ψηφοφόρων από τις ευρωεκλογές έχει ανοίξει. Ακόμα και η πρόταση της υποχρεωτικής συμμετοχής βρίσκεται στο τραπέζι. Όλοι πάντως συμφωνούν ότι πρέπει η τάση που θέλει τους λίγους να αποφασίζουν για τις τύχες των πολλών να ανακοπεί.